Ένα ταξίδι στις χριστουγεννιάτικες συνήθειες του πλανήτη περιελάμβανε θεατρική παράσταση του 3ου Ειδικού Σχολείου Ηρακλείου. Και στο ταξίδι τους αυτό σκόρπισαν ό,τι έχει ανάγκη ο πλανήτης μας. Αγάπη και τύχη, χαρά και ευτυχία, σεβασμό, δικαιοσύνη και ελευθερία και δύναμη. Σε κάθε χώρα σκορπάω και μια χρυσή αρετή, μια αγκαλιά να γίνει ξανά όλη η γη. Μα για να δω τι έχω μέσα στη βαλίτσα μου. Έχω την αγάπη. Έχω την ειρήνη. Έχω την ελευθερία. Τα παιδιά μας ταξιδέψανε σε διάφορες χώρες του κόσμου, δίνοντας πολλές ευχές. Με περισσή αγάπη και ενσυναίσθηση, οι δάσκαλοι των παιδιών ταμείησαν στο μαγικό κόσμο της υποκριτικής, προσαρμόζοντας τους ρόλους, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών τους. Να, για παράδειγμα, η Μόνα από το «Μόνα Λίζα», όμορφη και μυστήρια, σαν τη Γαλλίδα συνονόματη, δεν θα μπορούσε παρά να είναι ένα ζωγραφικός πίνακας. Έχουμε εδώ αξιόλογους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εκτός το εκπαιδευτικό έργο τους αρέσουν και τέτοιες δράσεις και τα δίνουν όλα για όλα. Εμείς προσπαθούμε τη διαφορετικότητά μας να την κάνουμε δύναμη. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ εκ μέρους του Συλλόγου όλο το προσωπικό για την συγκινητική αυτή γιορτή που κάνανε και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είναι άραγε αρκετά χαρούμενοι οι άνθρωποι στην Αγγλία. Όχι. 45 παιδιά φοιτούν στο 3ο Ειδικό Σχολείο Ηρακλείου ηλικίας από 7 έως 14 ετών. Ευτυχώς, οι κτηριακές εγκαταστάσεις είναι εξαιρετικές και από το σχολείο δεν λείπει καμία ειδικότητα. Ωστόσο, όνειρο όλων είναι η δημιουργία μιας αίθουσας αισθητηριακής ολοκλήρωσης που θα βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες προκειμένου να μπορούν να προσαρμόζονται αυτόματα σε διαφορετικές καταστάσεις. Σκοπός μεγάλος, νομίζω, που αξίζει όλοι να τον στηρίξουμε. Ήθελα να ευχηθώ σε όλους υγεία, αγάπη και ευτυχία και λίγη αγάπη παραπάνω μπρος τα παιδιά με ιδιαιτερότητες και τους ανθρώπους με ιδιαιτερότητες.